6 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, οι 18 κατηγορούμενοι για το έγκλημα ξεκίνησαν να απολογούνται ενώπιον του δικαστηρίου που από το 2015 εξετάζει τη δράση της Χρυσής Αυγής ώστε να αποφανθεί αν λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Μάγδα Φίσα κατέρευσε όταν οι αστυνομικοί πέρασαν από κοντά της τον δράστη της δολοφονίας του γιού της Γιώργο Ρουπακιά για να τον οδηγήσουν στο εδόλιο. Η μητέρα του 34χρονου αδικοχαμένου μουσικού, έπειτα από δεκάδες συνεδριάσεις που ο Ρουπακιάς ήταν απόν από τη διαδικασία, τον είδε ξανά δίπλα της, μην μπορώντας να ηρεμήσει και να κρατήσει τα δάκρυά της. Ήταν τόση η φόρτισή της που κατέρευσε μέσα στην δικαστική αίθουσα κλαίγοντας. Η γυναίκα, φανερά ταραγμένη, με τη βοήθεια κοντινών της προσώπων, βγήκε για λίγο από την αίθουσα, αφού είπε στην πρόεδρο που τη ρώτησε αν είναι εντάξει ότι δεν χρειάζεται να διακόψει τη διαδικασία. Ο Ρουπακιάς είναι σε κατοίκον περιορισμό εδώ και περίπου 3 χρόνια και έτσι οδηγήθηκε στο Δικαστήριο Συνοδεία Αστυνομικών. Οι κατηγορούμενοι θα απολογηθούν κατά αλφαβητική σειρά, με τον δράστη της δολοφονίας του μουσικού να είναι 10ο στη λίστα.